Ακούτε Λίμπερο και ακούτε το ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24. Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε όλοι μαζί. Δευτέρα 22 Μαΐου. Ξεχάσαμε κανένα που γιόρταζε χθες. Εγώ δεν πήρα κανένα. Εντάξει, δεν πήρα κανένα. Μπράβο. Σε μία φίλη έστειλα μήνυμα. Δεν πήρε το Μητσοτάκι. Ζή. Κυριάκο. Άλλο ρε, το Κώστα είναι ο πατέρα. Τον πήρε το μπαμπά. Ξέχασε ότι ζει. Σκυρό να τον ακούσει. Είχε και γενέθλια αυτό που δύο μέρε. Έκλεισε καμιά 99, 98 κάτι. Δεν ξέρω, το έχει τερματίσει λίγο το κοντέρ, είναι αυτά τα πειραγμένα τα μηχανάκια. Ξεκινάμε με ΠΑΟΚ 24, επικοινωνούμε με μηνύματα, αργότερα θα ανοίξουμε και γραμμές. FM γράφεται και ενώ αφήνετε το μήνυμα στο 54526. Ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ 24. Φίλος εδώ επιμένει αν ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για τον Βραζιλιάνο του Παρτιζάν. Τον, δεν θα πάρουμε άλλον παίκτη από αυτές τις χώρες. Ποδοσφαιριστή, όπως τον είπαμε. Τον Βραζιλιάνο. Δεν θυμάμαι πώς το λένε. Και που έγινε κρούση, δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι. Οι Σέρβοι ξέρουν να πουλάνε και θα πουλήσουν ακριβά. Ξεχάστε. Έχει ο ΠΑΟΚ το δικό του Σέρβο. Σέρβο. Σέρβο, 70 Σέρβους εκεί. Σέρβο Ελβετό. Αλλά αφού Σέρβος είναι. Οι Βαλκάνοι στην ομάδα είναι πλέον πιο πολύ από οτιδήποτε άλλο. Οι Βαλκάνοι. Ναι. Γιατί έχει Βούλγαρο, Ρουμάνο. Έχεις όμως Σέρβο, Κροάτι, Βόσνιο. Έχεις. Τιμ, όλοι είναι Σέρβοι. Τα πλέον συνεχίζονται. Έγινε τρίτη αγωνιστική. Όλα δείχνουν ότι τα play-off θα εξελιχθούν σε μία μάχη του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Αυτό είναι το πιο πιθανό σενάριο για την πρωτιά. Είναι δύσκολα τα πράγματα και για τον Παναθηναϊκό και για τον Πανιόνιο για πολλούς και διάφορους λόγους. Και για το ρόστερ που έχουν οι ομάδες και τα προβλήματα που έχουν προκύψει, αλλά και για την αγωνιστική τους παρουσία. Χθες ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον Πανιόνιο, νομίζω πιο εύκολα από ό,τι δείχνει το 1-0. Η ΑΕΚ στο τέλος κέρδισε τον Παναθηναϊκό με ένα πολύτιμο γκολ που έβαλε ο Σταυλόπουλος. Και τη δίνει. Είναι πολύ ήσυχη, αν δεν το είχε βάλει, είναι η αλήθεια. Τη δίνει αρκετές ελπίδες της ΑΕΚ να διεκδικήσει την πρωτιά και στα επόμενα παιχνίδια. Κοίτα, το κλειδί είναι. Το ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Το Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ. Α, είναι κερδίσει ο άλλος. Αν δεν κερδίσει η ΑΕΚ, κερδίσουμε εμείς τη Νέα Σμύρνη, μας αρκεί μια νίκη με τον Παναθηναϊκό που θα παίζει με την ΚΑΠΑ 12 όταν θα έρθει εδώ. Κοίταξε, πολύ πιο πιθανόν είναι να μην κερδίσει η ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό παρά να κερδίσουμε εμείς τον Πανιόνιο. Εκτός και αν του βγει κούραση. Ναι, δεν είναι καλά. Σιώπη στη φάση. Δεν έχει καμία δικαιολογία ο ΠΑΟΚ να κερδίσει η Νέα Σμύρνη Τετάρτη. Καμία. Στο τέλος του αγώνα που άλλαζαν την μπάλα επέκτου του ΠΑΟΚ για να παίξουν με το χρόνο, κοιτούσαν όλοι τον Κόρμπο, ο οποίος είναι αυτός ο ηγέτης και που θα δώσει ναι, το. Ναι. Και άνοιγε τα χέρια και λέει: δεν μπορώ. Δεν μπορώ να ανέβω, δεν γίνεται, δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορεί, αφού δεν μπορεί, τι με το ζόρι. Πραγματικά παρατηρούσα τα παιδιά του Πανιωνίου χθες. Είναι άξια θαυμασμού. Αυτή είναι η αλήθεια. Έχουν τραβήξει το κουπί όλο, έχουν κρατήσει την ομάδα τους σε πολύ ψηλό επίπεδο, έχουν πάρει μεγάλα αποτελέσματα. Έχουν κερδίσει μέσα στο Καραϊσκάκι, έχουν κερδίσει μέσα στο ΟΑΚΑ. Χάσανε με σκανδαλώδη απόφαση στην Λεωφόρο. Χάσανε στο 96 με εμάς. Με εμάς το 94, ναι. Μας κέρδισαν εμάς στη Νέα Σμύρνη. Αλλά δεν μπορούν στο τέλος της χρονιάς να δίνουν κάθε τρεις μέρες ένα μεγάλο παιχνίδι. Ήδη από χθες έχουν βγάλει κόπωση, αυτή θα μεγαλώσει την Τετάρτη, θα κορυφωθεί την πέμπτη αγωνιστική, την έκτη θα είναι τελειωμένη. Πλάκα-πλάκα ο φετινός Πανιόνιος έχει αποτελέσματα πρώτης τετράδας. Δηλαδή πρώτης μεγάλης ομάδας, σαν να ήταν αυτός μια πέμπτη ήταν, μεγάλη ήταν ομάδα. Ήταν δεύτερος επί πολλούς μήνες. Ήταν δεύτερος. Ναι, ναι, δεν είναι τυχαίο. Και στο τέλος χαλάρωσε και έβαλε αναπληρωματικούς για να. Και έτσι έχασε θέσεις. Και βγήκε εκεί που βγήκε. Άρα το θέμα είναι ο ΠΑΟΚ. Βεβαίως είναι και ο Πανιόνιος, γιατί ξαναπαίζει Πανιόνιος ΠΑΟΚ την Τετάρτη. Στο παιχνίδι το χθεσινό, με λίγο κόσμο στην Τούμπα. Κακό. Κοίτα, αυτό. Όλα αυτά τα καραγκιουζλίκια που γίνονται δεξιά και αριστερά, δεν γίνεται να μην επηρεάσουν. Να είμαστε σοβαροί, ήταν και βροχή βέβαια. Ήταν και βροχή. Ας έπαιρναν το λεωφορείο να πάνε στο γήπεδο. Και είναι και το λεωφορείο. Ναι. Μετρό, αυτό εσύ 8 μέρες χωρίς τώρα παιδιά, ξέρεις τι. Διάβαζα το Σάββατο το θέμα για τους βουλευτές, τους πολιτευτές βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που
ας πούμε, παραμένουν άφωνοι. Το διάβαζα στη Φόρτσα. Και εντάξει, ήταν εκπληκτικό θέμα και χαρακτηριστικό. Και έλεγα μετά από μέσα μου, αναρωτιόμουν, εδώ είναι άφωνοι ρε φίλε που δεν έχει 8 μέρες στη Θεσσαλονίκη η λεωφορεία. Και τους περιμένεις. Κατώτερη των περιστάσεων, όλοι τους. Πού είναι ο άλλος, που βγαίνει κιόλας από τον ΠΑΟΚ, ο Σιριζανέλ, ο Ζουράρης, πού είναι. Υφυπουργός. Να μας πει. Υφυπουργός. Να μας πει για τα λεωφορεία, ας τον ΠΑΟΚ. Εγώ σου αρχίζω. Ας τον ΠΑΟΚ. Επειδή ποτέ δεν ασχολούμαι με την πολιτική ενεργά. Ποτέ. Αρχίζω και καταλαβαίνω σιγά σιγά τους μηχανισμούς πώς λειτουργούν. Μιλάμε για φελούς. Μιλάμε για φελούς. Σταυρέ, είναι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ακριβώς όπως τα έλεγε το ρεπορτάζ της Φόρτσα. Όντως. Βουβή. Αλλά αυτοί τουλάχιστον είναι αμήχανοι μπροστά στις γελοιότητες του Προέδρου τους. Όχι αμήχανοι. Οι άλλοι. Και όχι στις γελοιότητες, στις εξαρτήσεις. Άκου τώρα. Οι άλλοι οι οποίοι μπορούν να βρουν πεδίο αντιπολίτευσης. Όπως είναι ο Ζουράρης. Όπως είναι ο Τριανταφυλλίδης που είναι και συνάδελφος που τον ακούσε 150 θέματα να έχει άποψη και να λέει και βιντεάκια που λέγεται δεν θα πάρθουν άλλα μέτρα και να σκίζει τα ρούχα του. Πού είναι ρε αυτή η Θεσσαλονικής? Θεσσαλονικής. Και από άλλο κόμμα από τον Μητσοτάκη που θα μπορούσαν να βγουν και να τον στυλιτεύσουν. Πού, κανείς δεν μίλησε. Ο άλλος αλωνίζει, καταφέρεται προσωπικά εναντίον του μεγαλομετόχου αλλά και συνολικά εναντίον του ΠΑΟΚ. Δεν μιλάει κανένας. Πού είναι αυτή, να μας πούν για τα λεωφορεία. Δεν θα ανέβει σε λίγο από 24, δεν έχει ανέβει ήδη. Από τη Φόρτσα. Να κάνετε μια διακοπή, περιμένετε λίγο. Μπήκε. Να δει. Μπήκε. Μπήκε. Πρώτο μήνυμα από φίλο, όχι άλλο σερβόφωνο. Λέει μην κάνουμε και λόμπι. Είναι το μήνυμα του 690. Είναι Βραζιλιάνος φίλος. Ναι. Βλέπουμε τη βαθμολογία των play-off. Η ΑΕΚ είναι πρώτη, έχει 6 βαθμούς σε 3 παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ έχει 5 βαθμούς σε 2 παιχνίδια. Ο Πανίνος 4 βαθμούς σε 3 μάτς. Και ο Παναθηναϊκός 2 σε 2 αγώνες. Τώρα η βαθμολογία αυτή μπορεί να αλλάξει πάρα πολύ μέσα στην εβδομάδα. Γιατί μέσα στην εβδομάδα έχουμε την εκδίκαση της υπόθεσης του αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Αύριο Τρίτη είναι αυτή η υπόθεση. Όπου πραγματικά πρέπει να δικαστεί πρώτος απ' όλους ο διαιτής. Και όχι ο Παναθηναϊκός, για όλα αυτά που έκανε, για όλα αυτά που έγραψε, απίστευτα πράγματα από τον Κομίνη, που ταλαιπωρεί τόσο κόσμο και με την παρουσία του, αλλά επαναλαμβάνω κυρίως με αυτά που έγραψε. Εκεί δεν δικαιολογείται και λάθος. Και παρόλα αυτά έχει μπερδέψει τους πάντες. Για τον Κρέσπο, για τον Μπέργκ, για τις ομάδες, τη διακοπή, ακόμα υπάρχουν άνθρωποι που προσπαθούν να πείσουν ότι ο Κομίνης δεν ήξερε για τον τραυματισμό. Και ότι ενημερώθηκε από τρίτους και τα λοιπά και τα λοιπά. Φοβερά πράγματα. Παρόλα αυτά δεν μπορεί να γλιτώσει το μηδενισμό. Είπαμε Παναθηναϊκός, είπαμε ok γι' αυτό. Το πώς θα μηδενιστεί η παρουσία του Κομίνη από εδώ και πέρα είναι το ζήτημα. Γιατί πρέπει να κριθεί και να τιμωρηθεί για όσα έκανε και μετά. Ισχύει πάντως ότι έφαγε φοβερή πίεση του στυλ. Βλέπεις τι γίνεται στον Παναθηναϊκό, βάζεις τα φόπλακα. Ναι, άμα... εντάξει. Γίνονται και αυτά. Αλλά εκεί γίνονται φαίνεται και η προσωπικότητα ενός διαιτητή. Εμείς θα σχολιάσουμε για το πόσο δραματικά είναι η κατάσταση με τον Μπέκ που διώχνουν την Ελλάδα και δεν μπορούν χωρίς αυτό να τους βάλουν και ξέρω εγώ. Στρατεύτηκε η Κιλιάνα Κανέλη. Ο Μπέκ κυρίως θα φύγει, αν θα φύγει, για τους λόγους που ήδης ανέφερε. Και έχουν να κάνουν με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός και την ομάδα μάλλον. Όλα τα υπόλοιπα. Την Τετάρτη είναι η εκδίκαση υπόθεσης για τον αγώνα Ολυμπιακός Πλατανιάς. Την Τετάρτη είναι και τα παιχνίδια. Την Πέμπτη είναι η εκδίκαση για το τελικό του Βόλου, για ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, άρα μέσα στην εβδομάδα αρκετά πράγματα μπορούν να αλλάξουν. Στο ποδόσφαιρο, με το ποδόσφαιρο θα ασχοληθούμε και όλα όσα συμβαίνουν γύρω την ποδοσφαιρική ομάδα του ΠΑΟΚ, για το χθεσινό παιχνίδι, για τις δηλώσεις που ακολούθησαν, για τις άλλες υποθέσεις που υπάρχουν και κατά τα άλλα είναι πιο φτωχή η επικαιρότητα στα άλλα τμήματα. Τα play-off συνεχίζονται. Νομίζω ότι είναι κάθε χρόνο και πιο μεγάλος ο προβληματισμός για αυτή τη διοργάνωση. Και άδικη είναι, και δεν το λέμε τώρα ούτε γιατί δεν έχει σχέση ούτε με τον ΠΑΟΚ, και άδικη είναι και κουραστική είναι και πραγματικά δεν έχει νόημα αυτό το πράγμα να παίζουν στο τέλος χρονιάς κάθε τρεις μέρες οι ομάδες. Και ο πρωταθλητής να μπει μέσα δεν ξέρω τι θα αλλάξει και πώς μπορεί να αλλάξει.
πρέπει να μειωθούν πάρα πολύ τα παιχνίδια της κανονικής διάρκειας, ώστε τα play-off να γίνονται με ανθρώπινες συνθήκες. Να ξεκινούν από τον Απρίλιο για ένα δίμηνο, να έχει 10 μάτς πόσα θα έχει, αλλά με ανθρώπινες συνθήκες, όχι αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται τώρα. Δεν είναι και δίκαιο, δεν παίζεται ποδόσφαιρο. Ο πιο τυχερός παίρνει το αποτέλεσμα. Δεν ενδιαφέρει το κόσμο, δεν πάει στο γήπεδο, δεν τον τραβάει. Δεν τον τραβάει. Αλλά οι ομάδες όλες οι ομάδες μοιάζονται πιο πολύ για τα φράγκα. Η Νόβα κάνει το δικό της. Εντάξει, έχει τα δικά της συμφέροντα. Το θέμα είναι το ποδόσφαιρο τι γίνεται. Ελπίζω να το ξανασκεφτούν πώς θα διοργανώνονται από εδώ και πέρα τα play-off, ώστε να παίζεται κανονικό ποδόσφαιρο και όχι αυτό το πράγμα το οποίο βλέπουμε μέχρι τώρα και αυτό που θα δούμε από εδώ και πέρα και θα είναι χειρότερο. Πολύ χειρότερο από εδώ και πέρα. Είναι μέσα σε ούτε 10 μέρες. Η τέταρτη, η πέμπτη και η έκτη αγωνιστική θα είναι όπως τα ξέρουμε. Δηλαδή, όπως τα ξέρουμε. Α, και λέμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει ένα προβάδισμα λόγω του ρόστερ και δεν. Και η εικόνα χθες του Τούμπας νομίζω έδωσε μια απάντηση. Στο ότι ο κόσμος δεν νοιάζεται. Δεν πιστεύει σε τη διαδικασία. Δεν πιστεύει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι είχαμε στη Τούμπα στο χθεσινό παιχνίδι. Να ακούσουμε και έναν από τους ανθρώπους που ξέρουν τον ΠΑΟΚ, τον έχουν ζήσει και επέστρεψαν χθες να δουν ένα παιχνίδι της ποδοσφαιρικής ομάδας μετά από αρκετό καιρό, επιστρέφοντας στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Φίλοι σχολιάζουν και καλά κάνουν τη χθεσινή κίνηση με τις κροτίδες. Πώς, γιατί, κανείς δεν κατάλαβε γιατί έπρεπε να συμβεί αυτό με τις 2-3 κροτίδες που έπεσαν και ήταν και πάρα πολύ ισχυρές. Ίσως και η ατιμωρησία σε αυτό το επίπεδο κάνει κακό, γιατί έχει ξεφύγει η κατάσταση και υπάρχει μια αίσθηση ότι δεν έγινε και τίποτα. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Μία. Το κάνεις μία, γελάς, αυτό το κάνεις δύο, τρεις. Κινδυνεύεις πάνω απ' όλα εσύ, κινδυνεύουν αυτοί που είναι εκεί μέσα στο γήπεδο δίπλα, κινδυνεύει η ομάδα στο τέλος. Σίγουρα θα πρέπει να ληφθούν μέτρα, γιατί επαναλαμβάνουμε, σαν να έχει λίγο ξεφύγει το πράγμα και υπάρχει αίσθηση ότι ό,τι και να κάνεις δεν πρόκειται να τιμωρηθείς. Λάθος. Λάθος και πολύ μεγάλο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. FM γράφετε και ενώ αφήνετε το μήνυμα στο 54526 για ό,τι θέλετε να σχολιάσετε. Αργότερα θα ανοίξουμε και γραμμές και για το παιχνίδι και για τα play-off, τα οποία έχουν πάρει ένα πολύ παράξενο δρόμο. Έως πέρασαν και 10 χρόνια από τότε που ξεκίνησαν, αλλά μάλλον όσο πάει η κατάσταση και χειροτερεύει. Παρ' όλα αυτά θέλουμε να τα συνεχίσουμε, να κρίνεται και ο πρωταθλητής μέσα από αυτά, αλλά σίγουρα με κάποια άλλη διαδικασία. Όχι με αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα, όπου στον 10ο, 11ο μήνα της σεζόν οι ομάδες μπαίνουν στο γήπεδο κάθε 3 μέρες για να παίξουν, αλλά δεν παίζουν. Δεν παίζεται ποδόσφαιρο και χαλάει όλη η εικόνα. Όχι ότι έχουμε καλή εικόνα γιατί χαλάνε τα play-off, αλλά αντί να κάνουμε κάτι καλύτερο, το χειροτερεύουμε το πράγμα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτό που έχω να πω είναι ότι όλοι μεγαλύνουν στο πέναλτι και από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός θα βιώσει αυτή την κατάσταση με το κουτάκι πύρας, όποιος λειτουργήσει παραβατικά θα το πληρώσει απευθείας. Λοιπόν, δεν υπάρχει ισορροπία. Να πεις ότι εγώ τότε και δικαιολογημένα θα το πληρώσει όποιος κάνει βλακή από το κουτάκι. Άρα οι δικοί μας λίγο να χαλαρώσουν, δεν είναι παιδική χαρά το γήπεδο. Να πετάω δυναμητάκια που θα χρησιμοποιούν κάποιοι, να σκοτώνουν φάνελες, γιατί ήταν μικρά τα χθεσινά. Είναι λίγο αστείο το σκηνικό, εντάξει. Είναι πλήρης αδιαφορία για την ομάδα. Λέει, τα πράγματα είναι ακραία αυτή την περίοδο. Δεν πρέπει να δίνουμε δικαίωμα σε τίποτα. Μας έχουν στο πέναλτι. Και ο ΠΑΟΚ βεβαίως είναι σε θέση κατηγορούμενο την Πέμπτη για τον τελικό στο Βόλο. Φυσικά θα τιμωρηθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να γλιτώσει.
Για τα εκτεταμένα επεισόδια, βεβαίως η μεγαλύτερη τιμωρία φτάνει και σε αφαίρεση βαθμών. Έτσι, υπάρχει και αυτό. Ναι, μεν δεν μπορεί να ισχύσει το θέμα της εισβολής 15 λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα, που ήταν λάθος και θα καταρριφθεί, προφανώς δεν μπορεί να τεθεί θέμα. Αλλά ακόμα και για τα εκτεταμένα επεισόδια, 2-3 ώρες πριν το παιχνίδι, υπάρχει ενδεχόμενο μεγάλης τιμωρίας. Μάχη θα πρέπει να δοθεί. Και η ΑΕΚ είναι στην ίδια δύσκολη θέση. Βεβαίως είναι υπότροπες οι ομάδες από πέρυσι και το κακό συνεχίζεται. Λοιπόν, πριν πάμε να μιλήσουμε και για το παιχνίδι, να πάρουμε μια άποψη. Χθες ο ΠΑΟΚ νομίζω έκανε μια καλή προσπάθεια γενικά, και ποδοσφαιρικά και σε νοοτροπία. Οι παίκτες του το πάλεψαν, πίεσαν. Μπήκαν καλύτερα στο γήπεδο, χωρίς να εντυπωσιάζουν, αλλά κλειδώνοντας τουλάχιστον τον αντίπαλο. Δεν ήταν εκτεθειμένοι όπως τα προηγούμενα παιχνίδια στην αρχή. Ανέβαζαν την απόδοση όσο περνούσε η ώρα, έψαχναν με καλύτερο τρόπο το γκολ. Εκμεταλλεύτηκαν και προβλήματα του Πανιουνίου και την αλλαγή του Σιώπη και την αποβολή του Μασούτη στην πορεία. Βέβαια, για το Μασούτη και να μην έβγαινε, νομίζω ότι η εικόνα ίδια ήταν. Ο ΠΑΟΚ πίεζε και φαινόταν ότι παίζανε. Ναι, πλησιάζει στον γκολ. Έχω την εντύπωση ότι ήταν μια μικρογραφία όλης της χρονιάς. Δηλαδή, μια ομάδα που λειτουργούσε καλά ήταν πολύ άστοχη. Χθες δεν βρήκαν εστία για 70 λεπτά. Και δύο δοκάρια. Ναι, και αυτή την ομάδα μπήκε ο Πρίγιοβιτς και την έκανε αποτελεσματική. Όπως δηλαδή έγινε και η χρονιά. Έτσι έγινε και στη χρονιά. Μπήκε ο Σέρβος από τον Ιανουάριο και μετά και με την ευστοχία του έδωσε και αποτελέσματα στον ΠΑΟΚ. Ήταν μια μικρογραφία, νομίζω, το χθεσινό παιχνίδι όλης της χρονιάς. Ο Πρίγκιπς, ο οποίος έχει βάλει ένα εκπληκτικό γκολ κάθε φορά, σε κάθε παιχνίδι, γιατί ήταν πάρα πολύ ωραίο και το γκολ που έβαλε με την Κέρκυρα ήταν, που μπήκε ως αλλαγή το τελευταίο παιχνίδι, που την πέρασε πάνω από τον goalkeeper. Ναι. Δεν είναι αυτός ο βαρύς φορ που λες με μία επαφή περιμένει να σκοράρει. Μας δείχνει ότι τελικά κοντά στην περιοχή μπορεί και να δημιουργήσει μόνος του, με το κοντρόλ δηλαδή, με το πώς θα φέρει τον εαυτό του σε θέση βολής. Τώρα να κάνει και ατομική ενέργεια να περάσει και ένα δυο δεν το έχουμε δει ακόμα, με την μπάλα στα πόδια και τρέχοντας να βάλει και τέτοιο γκολ. Αλλά δεν είναι και ο φορ που περιμένει από την ομάδα να δουλέψει και να του προσφέρει έτοιμο φαγητό. Κάνει και ωραία πράγματα μόνος του για να ελευθερωθεί, όπως το χθεσινό. Σπουδαίο γκολ, πολύτιμο. Δηλαδή, εμένα πλέον μου δημιουργεί πιο μεγάλη εντύπωση το ότι έχασα άλλα δύο μετά και όχι ότι έβαλα αυτό. Είναι πλέον τόσο καλή εικόνα που έχουμε για τον ποδοσφαιριστή αυτό. Εντάξει, του Τζάλμα η ασίστ, την οριακή τη βρίσκει, αλλά έχει καλύψει ο Γιαννιώτη. Δηλαδή, ο Πρίγκιπς μου δημιουργεί την αίσθηση ότι στη φάση που τον έβγαλε ο Μπίσης βαρ μόνο του, θα την έσκαβε. Χωρίς καν να δει τον τερματοφύλακα. Θα την περνούσε από πάνω του. Mm. Αυτό περιμένεις πλέον από αυτόν, γιατί είναι σε τέτοιο επίπεδο που λες θα κάνει το τέλειο. Πάντα. Εκεί δεν το έκανε. Απλά σούταρε και τη βρήκε ο Γιαννιώτη και την έδιωξε. Και το ερωτηματικό πλέον δεν είναι αν το έχει ο Πρίγκιπς ή όχι. Το ερωτηματικό είναι πώς θα ταϊστεί καλύτερα ο Πρίγκιπς. Αυτό είναι το ερωτηματικό. Για να σου κάνει τα γκολ που χρειάζεται. Τώρα τελείωσε η χρονιά. Ναι, για τον χρόνο. Τώρα ναι. Του χρόνου. Λες τώρα για τον χρόνο. Σου αρκεί παίχτης επίπεδου Κάμπος, ο οποίος πλέον έχουμε ξεκάθαρη άποψη, κάνει πολλά πράγματα πάρα πολύ καλά, μακριά από την αντίπαλη περιοχή, και φιλότιμο και μαχητικός και καλό κοντρόλ και καμιά τρίπλα κτλ. Φτάνει κοντά στην αντίπαλη περιοχή και εκεί δεν είναι. Ούτε τελική πάσα, ούτε τελική προσπάθεια δεν το έχει. Αλλά είναι τόσο καλός ως half, ας το θέσω έτσι. Στη ροή του αγώνα. Ναι, σου κάνει τελικά αυτός ο παίκτης. Δηλαδή, όχι σου κάνει, σου αρκεί για να κάνεις το κάτι παραπάνω. Δεν μου αρκεί. Αν το πούμε, το πάω στον άξονα, δεν είναι στις πλευρές. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός έχει τον Ελληνοούση και τον Σεμπά πλάγια. Λέμε για τον ΠΑΟΚ. Λέμε για τον ΠΑΟΚ. Σου κάνει τη δουλειά
Ο Κάνιας, ο Τσίμιρο, το Σάχοφ. Δεν μου την κάνω. Στα χάφη έχω θέμα στον πάγο μας. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει την πολυτέλεια στο επίπεδο που έφτασε να έχει τρεις μη δημιουργικούς χάφη. Δεν έχει αυτή την πολυτέλεια. Χθες πριν του Πέλκα δεν δημιουργούσε κανείς, έτσι. Και ο Πέλκας δεν είχε καμιά εντυπωσιακή παρουσία. Μόνο το δοκάρι του πίσης βάζει είναι Πέλκας. Όλες οι άλλες φάσεις Πέλκας είναι. Δημιουργία. Αν την άλλη λέω εγώ αυτή την ερώτηση σου κάνει. Αλλά δεν μπορείς να αλλάξεις πάλι έξι τα παίχτες. Δεν γίνεται. Όχι, αλλά οι προσθήκες που θα κάνεις πρέπει να είναι πάρα πολύ καλές. Ο Κάμπος του χρόνου μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικός. Όχι, δεν ήταν ποτέ στην καριέρα του. Μπορεί να είναι, ο Τσίμιροτ μπορεί του χρόνου να έχει 5 assist. Δεν είχε ποτέ. Ο Ερίκε να ερεμήσει του χρόνου, εγώ αισιοδοξώ γι' αυτό. Εγώ αισιοδοξώ για τον Ερίκε. Ο Σάχοφ. Εντάξει, ο Σάχοφ, φίλε, είναι εργαλείο για τα παιχνίδια. Εντάξει. Που σε πίσω από την μπάλα. Αλλά ίδιο εργαλείο και ο Τσίμιροτ. Ίδιο εργαλείο και ο Κάτσε. Έχει πολυτέλεια. Ο Σάχοφ είναι ο μόνος που περνάει κάθετες. Δεν πέρασε καμία φέτος. Όχι ότι δεν το έχει. Ναι, δεν το είδαμε, φίλε, πολύ συχνά. Γράφει ένας φίλος. Στην προετοιμασία το είδαμε κυρίως. Στην προετοιμασία, ναι, μας έβαλε τα μάτια και μετά είχε άλλα στοιχεία. Αν και κάθετη είναι τη κίνηση φάση. Εντάξει. Η κίνηση σου βγάζει την κάθετη. Ναι. Για άλλα πρόσωπα χθες, σαφώς πρέπει να μείνουμε στον Μπούγκουρα, που για άλλη μια φορά επιβεβαίωσε όχι μόνο ότι είναι σοβαρός, γιατί αυτό πλέον είναι αυτονόητο, είναι ικανός. Δεν είναι ότι επειδή είναι πολύ προσγειωμένος για την ηλικία του κτλ. Βγάζει μια ωριμότητα, γι' αυτό παίζει στον ΠΑΟΚ. Είναι πολύ ικανός. Καλλιτεχνική πρωτοβουλία. Είναι πολύ ικανός, παίρνει και πρωτοβουλίες και είναι πολύ δύσκολο να βγάλεις τον καλό σου αυτό με ένα ματς κάθε μήνα. Όχι ότι φταίει ο προπονητής. Είναι έτσι γίνεται, εντάξει, δεν είναι, τι να κάνουμε. Αλλά ο Πούγκουρας κάθε φορά που μπαίνει έχει μια σταθερότητα αξιοθαύμαστη. Δίκαια είναι αυτή τη στιγμή στη θέση που είναι στο ρόστερ και μπορεί να ανέβει του χρόνου να είναι ο τρίτος στόπερ, ξέρω, να είναι, εντάξει, θα δούμε. Να μην είμαστε, θα πρέπει να υπάρχει μια στοχευμένη συμπεριφορά απέναντι στον Πούγκουρα που από φέτος που έχει 5 παιχνίδια του χρόνου θα έχει 15. Καταλαβαίνεις. Ναι. Ήταν πάρα πολύ καλός ο Μαλεζάς. Νομίζω ότι ηγήθηκε όλης της ομάδας και σε φάσεις όπου έπρεπε να ανεβάσει την μπάλα και να φτάσει και από το κέντρο και κάτω. Πολύ καλή παρουσία. Ο Κρέσπο θυμίζουμε ότι θα παίξει. Έχει δικαίωμα να παίξει στα άλλα 3 παιχνίδια. Σημαντικό για τις δυνάμεις που θα έχουν τα στόπερ. Από και πέρα, σε ατομικό επίπεδο, νομίζω ότι τα αναφέραμε. Ο Μπίσεσβαρ με τις στιγμές του, με τα καλά και τα άσχημά του. Ο Αθανασιάδης ήταν καλύτερο σε σχέση με άλλα παιχνίδια. Μπήκε σε μια-δυο φάσεις. Ήταν καλός εκτός περιοχής, πολύ καλός. Ήταν αλάθαστος. Εντάξει. Δεν αρκεί προφανώς. Αυτό. Και ο ΠΑΟΚ πλέον είναι υποχρεωμένος να κερδίσει στη Νέα Σμύρνη. Γιατί θα τον κερδίσει τον Πανιόνιο και η ΑΕΚ. Αυτό είναι το θέμα. Ο Πανιόνιος θα είναι ακόμα χειρότερος στα άλλα παιχνίδια. Δεν θα μπορεί καθόλου. Έχασε το Μασούρ τώρα. Ο Σιώπης δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Ο Γεσίλ έχει θλάσει. Δεν έχει εναλλακτικές λύσεις. Και επειδή λοιπόν θα κερδίσει η ΑΕΚ τον Πανιόνιο, πρέπει να τον κερδίσει και ο ΠΑΟΚ τώρα στη Νέα Σμύρνη. Εύκολο δεν είναι. Ο Πανιόνιος είναι. Θα αφήσει και πάλι την μπάλα στον ΠΑΟΚ και θα περιμένει. Το πρώτο γκολ παίζει πάντα πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτά τα παιχνίδια. Στο πρωτάθλημα θυμάστε ότι το πέτυχε ο Πανιόνιος. Και με άλλη κατάσταση και με άλλο ρόστερ, και από εκεί πέρα με την τύχη το κράτησε. Αυτό με τα δοκάρια δεν είναι, νομίζω δεν έχει προηγούμενο ποτέ. Πώς για την είναι, ιστορία του ΠΑΟΚ. 15. Όχι, 17 τελείωσε το πρωτάθλημα. Να έχει φτάσει τα 20 τώρα και συνεχίζει ακάθεκτος. Γιατί δεν το παίζουμε τρία δοκάρια πέναλτι. Ναι. Ποιος θα βάζει το πέναλτι. Ποιος θα βάζει το πέναλτι. Ο Πρίγκιβιτς. Φοβερό αυτό και με τα δοκάρια φέτος, σε όλη τη χρονιά. Εντάξει. Παρ' όλα αυτά, βεβαίως εξακολουθεί να είναι για τον ΠΑΟΚ πολύ μεγάλος στόχος η πρωτιά στα play-off. Και φυσικά πρέπει να την κυνηγήσει μέχρι τελευταίο λεπτό στο μάτς με τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, έρχεται αρκετά μηνύματα, θα διαβάσουμε όλα. Πήγε λίγο πιο πίσω η συνέντευξη που είχαμε προγραμματίσει. Για το παιχνίδι δεν έχουμε κάτι άλλο.
για το 90 λεπτό για τον αγώνα αυτό με τον Πανιόνιο. Επιστρέφουμε και με γραμμές και με απόψεις γενικώς ανθρώπων που ήταν στο γήπεδο, αλλά και τις δικές σας στη δεύτερη ώρα. Έχετε στείλει πολλά ωραία μηνύματα, για να μιλήσουμε και ποδοσφαιρικά, θα το κάνουμε σε λίγο, γιατί έχουμε μια συνέντευξη, έναν ποδοσφαιριστή που ήταν χθες στη Ντούμπα και ξαναείδε τον ΠΑΟΚ μετά από καιρό, να ακούσουμε την άποψή του, να τον καλησπερίσουμε σε πολύ λίγο. Και τα μηνύματα που έχετε στείλει εδώ στο 54526 και τα υπόλοιπα θα τα διαβάσουμε, γιατί είναι όλα ποδοσφαιρικά, για παίχτες, για καταστάσεις. Είναι ωραία πράγματα να τα συζητήσουμε σήμερα Δευτέρα. Δεύτερη ώρα για το ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24. Στο μέσο των play-off είμαστε πλέον 8-9 μέρες πριν τελειώσει η σεζόν. Έτσι, την Τετάρτη τέλος. Να δούμε πού θα τερματίσει ο ΠΑΟΚ, ποια ευρωπαϊκή θέση θα κερδίσει. Λογικά πλέον όλοι ξέρετε ότι δεν υπάρχει καλό εισιτήριο για το Europa League, με την έννοια που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Αν ο ΠΑΟΚ δεν παίξει προκριματικά Champions League, θα παίξει τρίτο προκριματικό στο Europa League. Αυτό είναι το καλό εισιτήριο. Δεν υπάρχει άλλο πλεονέκτημα, ούτε play-off, ούτε όμιλοι κατευθείαν. Το πρόβλημα είναι ποιος θα τερματίσει τελευταίος, γιατί λέγαμε για τον Πανιόνιο. Παναθηναϊκός. Ναι, αλλά και ο Παναθηναϊκός είναι σε πολύ δύσκολη φάση, και αν ο Παναθηναϊκός τερματίσει τελευταίος θα έχει άλλο ένα μπελά τεράστιο. Ο Παναθηναϊκός παίζει τα δεύτερα. Τι να... Ο Παναθηναϊκός πρέπει να κερδίσει την ΑΕΚ για να μην βγει τελευταίος και τον Πανιόνιο. Εντάξει, αν μετά βγει τελευταίος, προφανώς θα την παρατήσει την Ευρώπη, δηλαδή θα ασχοληθεί. Και μάλλον δεν πρέπει να ασχοληθεί κιόλας. Για να κάνει προετοιμασία για να παίξει η Ευρώπη και να προκριθεί κτλ. Αλλά αυτό είναι πρόβλημα του Παναθηναϊκού και όχι δικό μας. Λοιπόν, εφόσον δεν μπορούμε να πάμε συνέντευξη, πάμε στους χορηγούς, να ανοίξουμε και γραμμές, να μιλήσουμε και για τα μηνύματα που έχετε στείλει. Ότο Καλογεράς, δεύτερη ώρα, το ολοκληρωμένο συνεργείο αυτοκινήτων. Τρία καταστήματα, Γρηγορίου Λαμπράκη 27, Εσπερίου 19 στην Παλαιά Συμμαχική και στο 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Θέρμης. Α, ωραία. Είναι τώρα στη γραμμή μας ο πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, ο Ηλίας ο Χαραλάμπους, που χθες βρέθηκε στην Τούμπα. Ηλία, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Είσαι καλά, γερός? Καλά, δόξα τω Θεώ. Πόσο καιρό είχες να έρθεις στη Θεσσαλονίκη, μετά από πόσο καιρό ήσουν και στο γήπεδο? Όχι, η αλήθεια είναι ότι με την πρώτη ευκαιρία που βρίσκω πάντα μου αρέσει να ανεβαίνω στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Εντάξει, κάθε 4-5 μήνες έρχομαι πάνω, μου αρέσει. Α, δηλαδή 2-3 φορές το χρόνο τα καταφέρνεις και έρχεσαι. Προσπαθώ. Σου αρέσει έτσι, δηλαδή περνάς καλά, θες να θυμάσαι εδώ και την πόλη, να βλέπεις τον ΠΑΟΚ, έχεις αυτό το δέσιμο, παραμένει το δέσιμο? Βέβαια, έχω κάνει αρκετούς φίλους από τον πέραγμα από την ομάδα του ΠΑΟΚ. Εντάξει, είναι και μια ευκαιρία που δεν έχουμε να βλέπω την ομάδα. Mm-hmm. Πράγμα, ξέρεις, η αγάπη που έχω με την ομάδα και το δέσιμο που έχω κάνει με την ομάδα. Είναι μια ευκαιρία κάθε φορά που ανεβαίνω πάνω στη Θεσσαλονίκη να πηγαίνω από το γήπεδο για να φύγω και να πάω κοντά. Δηλαδή, Ηλία, και όταν είσαι στην Κύπρο, θες να ενημερώνεσαι, να διαβάζεις, να βλέπεις τα μάτς του ΠΑΟΚ, μπορείς να πεις ότι είσαι φίλαθλος του ΠΑΟΚ κανονικά? Βέβαια. Όλη η οικογένεια είναι ΠΑΟΚ και οι μικροί και τα παιδιά έχουν γίνει ΠΑΟΚ. Εντάξει, τώρα το θέμα της ενημέρωσης είναι πάρα πολύ. Ναι. Από τα ίντερνετ, για άμα έχεις τη διάθεση θα βρεις, βεβαίως. Άμα έχεις τη διάθεση θα βρεις. Και έχω και αρκετούς φίλους που αγωνίζονται στην ομάδα, όπως είναι ο Στέγιος, ο Μαλεζάς, ο Γλύκος, ο Αθανασιάδης, και μιλάμε με τα παιδιά. Ναι. Έχουμε επαφή. Οι πιο παλιοί ήσασταν και μαζί.
Πώς βλέπεις τον ΠΑΟΚ και, στο, και φέτος γενικότερα, αλλά και στο χθεσινό παιχνίδι? Κοιτάξτε, θα μιλήσω πρώτα για το φετινό παιχνίδι, διότι στο γήπεδο είχα την ευκαιρία να δω τον ΠΑΟΚ από κοντά. Ναι. Η ομάδα εμένα προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ, διότι ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Δεν ξέρω πώς θα σπάνε και εσάς, αλλά εμένα προσωπικά έβλεπα ένα Πανιόνι ο οποίος έκανε άμυνα στο μισό. Και πιο λίγο από το μισό. Και πιο πίσω ακόμα. Και πιο λίγο από το μισό πολλές φορές, έχετε δίκαιο. Και ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ξέρεις, πολλές φορές ο κόσμος δεν τα βλέπει έτσι τα παιχνίδια. Εγώ, διότι έχω μια εμπειρία από τα γήπεδα, τα βλέπω εντελώς διαφορετικά. Και η ομάδα του ΠΑΟΚ είχε ένα ενθουσιασμό, μπορώ να πω. Έβλεπα πάρα πολύ καλές κινήσεις. Τα μπακ και τα δύο έπαιζαν πάρα πολύ ψηλά. Ναι. Ήταν θέμα χρόνου νομίζω να μπει τον γκολ. Όσο αργούσε, εντάξει, αυξανόταν η πίεση. Αλλά νομίζω ότι εμένα εξαίρεσε ο ΠΑΟΚ, προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ηλία, δεν είναι, όπως έχει εικόνα του ΠΑΟΚ και από άλλα παιχνίδια, δεν είναι μια ομάδα καλοδουλεμένη που βγάζει φάσεις και απλά σε ένα διάστημα τη σεζόν ήταν πολύ άστοχος και έχανε βαθμούς, έχανε και εντυπώσεις. Και μετά από κάποιο σημείο που ήρθε και ο Πρίγιοβιτς που είναι πάρα πολύ εύστοχος παίκτης, απλά είναι και πιο αποτελεσματικός. Το ίδιο καλός, το ίδιο δημιουργικός. Αλλά πλέον πιο εύστοχος. Όπως έγινε και χθες δηλαδή. Συμφωνώ μαζί σας πάρα πολύ. Και αυτά έχω πει προηγουμένως. Εγώ προσωπικά βλέπω ένα ΠΑΟΚ εντελώς διαφορετικό από πέρσι. Σίγουρα ο κύριος Σίβιτς έχει βάλει δικιά του φιλοσοφία και φαίνεται ξεκάθαρα μέσα στο γήπεδο. Υπάρχει συνεχώς κίνηση, φαίνεται η ομάδα ότι είναι πάρα πολύ δουλεμένη. Πολλές φορές κάνουν όταν στο επιθετικό κομμάτι από ό,τι είδα εχθές βγαίνουν και με τρεις, έρχεται ένας από τα αμυντικά χαφ στους δύο στόπερ και ανεβαίνουν τα μπακ πάρα ναι, πολύ ναι, ναι. Που προσωπικά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η τακτική. Κλείνουν τα δύο εξτρέμ μέσα και είναι, δηλαδή επιθετικά η ομάδα είναι πάρα πολύ καλή. Έχει μια φιλοσοφία και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα ότι είναι δουλειά του προπονητή. Και θέλω να εκφράσω και τα συγχαρητήρια μου στον κύριο Ίβιτς, διότι είναι ένας προπονητής νεαρός ο οποίος έχει αναλάβει ένα μεγάλο καράβι και θέλει να τα πάει περίφημα. Και θέλω να εκφράσω και τα συγχαρητήρια μου δημοσίως στον κύριο Ίβιτς, διότι φαίνεται ότι κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Σωστά. Πες μας κάτι άλλο, μια και στην Κύπρο έχετε play-off. Βλέπεις και εδώ τα play-off. Εκεί βέβαια είναι λίγο διαφορετικά. Είναι και ο πρωταθλητής μέσα. Εδώ παίζεται η δεύτερη θέση. Αλλά Ηλία, δεν παίζεται ποδόσφαιρο από κάποιο σημείο και μετά. Δεν γίνεται στον 11ο μήνα της χρονιάς να παίζεις ανά τρεις ημέρες. Πολύ άσχημα παιχνίδια, πάει στην τύχη, πάει στο γκολ. Δεν είναι δίκαια διαδικασία. Πώς την έχεις ζήσει εσύ και στην Κύπρο? Κοιτάξτε, καταρχήν είναι και ένα σημείο που ήθελα να αναφέρω και προηγουμένως για το χθεσινό παιχνίδι ειδικά, διότι έβλεπα πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές οι οποίοι ήταν για την εποχή που βρισκόμαστε τώρα και τόσα πολλά παιχνίδια που έχουν στα πόδια τους ποδοσφαιριστές, ήταν πάρα πολύ καλά στην τρεξίματα. Για τον ΠΑΟΚ λες, Για τον ΠΑΟΚ, ναι. Έβλεπα μια πολύ φρέσκα ομάδα στο χθεσινό παιχνίδι, ότι είναι δύσκολο. Ειδικά σε αυτό το χρονικό σημείο της σεζόν είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους ποδοσφαιριστές να είναι, και ειδικά για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε παίξει τελικό κυπέλλου και είχε δώσει πάρα πολλές δυνάμεις. Δηλαδή μετά το τελικό κυπέλλου, όταν πάρεις και ένα τρόπαιο, τα πράγματα δεν είναι τα ίδια. Είναι εντελώς διαφορετικά, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Ναι, αλλά επειδή είναι μεγάλη ομάδα, ξέρετε, υπάρχουν πάντα απαιτήσεις, πάντα πίεση. Οφείλει ο ΠΑΟΚ να βγει πρώτος στα πλέον. Γι' αυτό είναι και μεγάλη ομάδα ο ΠΑΟΚ και γι' αυτό οι μεγάλες ομάδες έχουν σταθερότητα πάντα. Από εκεί πέρα το θέμα το play-off είναι λίγο μπερδεμένο. Εντάξει, εμείς στην Κύπρο το έχουμε, όπως είπες και εσύ, κάπως διαφορετικό. Δεν βγαίνει ο πρωταθλητής από πριν. Αλλά εγώ από την πλευρά μου, εντάξει, το θέμα το play-off δεν το βλέπω και το πιο σωστό. Εγώ πιστεύω ότι και εμείς στην Κύπρο και εδώ στην Ελλάδα πρέπει να βρούμε κάποιο διαφορετικό τρόπο να βγαίνει και ο πρωταθλητής και οι υπόλοιπες ομάδες που βγαίνουν στην Ευρώπη. Και κάτι που έχω σκεφτεί και έχω συζητήσει πάρα πολλές φορές είναι το θέμα το καλύτερα να παίζουμε, εντάξει, εσείς έχετε πιο πολλές ομάδες, αλλά καλύτερα να έχουμε τρεις γιους, πιστεύω, στο πρωτάθλημα. Θα είναι το πιο σωστό ή πιο λίγες ομάδες. Ναι. Βέβαια, έχετε 14 ομάδες, παίζετε 26 αγωνιστικές και τα play-off είναι άλλες 10.
Άλλες 10, ναι, άλλες 10, αλλά εγώ πιστεύω στην Κύπρο είμαστε και πολλές οι ομάδες. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν πιο λίγες οι ομάδες. Πιο λίγες από 14. Να είναι 10 ομάδες με 3 γύρους. Εγώ πιστεύω θα είναι το ιδανικό. Μάλιστα, μάλιστα. Εσύ έκανες καλή σεζόν στην ΑΕΚ Λάρνακας. Πώς έτσι κρίνεις τον εαυτό σου? Δόξα τω Θεώ. Εγώ τώρα είμαι 3 χρόνια στην ΑΕΚ Λάρνακας. Έχουμε τερματίσει και στις 3 χρονιές στη δεύτερη θέση. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να βάλουμε το πρωτάθλημα που είδατε και ο στόχος μας στη φετινή χρονιά. Μάλιστα. Αλλά δεν μπορούμε να είμαστε απογοητευμένοι από τη χρονιά, διότι εντάξει, η ομάδα κάθε χρόνο δείχνει στάδια βελτίωσης και ειδικά φέτος έχουμε καταφέρει να χτίσουμε και το δικό μας ιδιόκτητο γήπεδο που ήταν μεγάλη επιτυχία για μια κυπριακή ομάδα. Θα αγωνιστούμε στο Europa League τη νέα χρονιά. Εντάξει, πιστεύω ότι η ομάδα έχει κάνει μια καλή πορεία. Εντάξει, πάντα υπάρχουν τα περιθώρια βελτίωσης. Ελπίζω να πάμε καλύτερα. Τώρα εγώ προσωπικά, εντάξει, δόξα τω Θεώ, όσο με κρατάνε τα πόδια μου και πολλά αγωνίζουμε στο ψηλό επίπεδο, θα συνεχίσω. Μπράβο, μπράβο. Ναι. Ελένη, πες. Εγώ να προσθέσω μια ερώτηση. Νομίζω η Ηλία χθες ήσουν με το γιο σου στο γήπεδο, σωστά? Ήμουνα με τον γιο μου, ναι. Τον είδα τον πιτσιρικά ξετρελαμένο με τον Πρίγιοβιτς κάτω κατά την βράβευσή του ως MVP. Και πάνω σε αυτό ήθελα να σε ρωτήσω και εσένα αν έχεις ξεχωρίσει ή αν ξεχωρίζεις κάποιες συγκεκριμένες μονάδες από τον ΠΑΟΚ φέτος. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι δεν μου αρέσει να μιλάω για προσωπικά και να αναφέρομαι μάλλον σε συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές. Δεν θέλω να αδικήσω κάποιον. Εντάξει, υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν κάνει μια πιο καλή σεζόν από άλλους. Εντάξει, ο Πρίοβιτς φαίνεται ότι βοήθησε την ομάδα με τα γκολ του. Πάντα όμως απ' την άλλη εγώ πιστεύω ότι και ο Πρίοβιτς έχει περιθώρια βελτίωση για τη νέα χρονιά. Εντάξει, το παιδί ήρθε, έβαλε 10 γκολ, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Είναι μεγάλη επιτυχία για το παιδί και για την ομάδα, βοήθησε. Αλλά και οι υπόλοιποι παίκτες νομίζω ότι κάνανε μια εξαιρετική χρονιά, όπως ώστε η ομάδα να καταστήσει το κύπελλο για να κάνει την πορεία που κάνει στο πρωτάθλημα. Μάλιστα. Ηλία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαρήκαμε που τα είπαμε. Θα χαρούμε να σε ξαναδούμε στη Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά. Να είστε καλά, ό,τι καλύτερο κάνεις από εδώ και πέρα. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Αυτά από τον Ηλία Χαραλάμπους, τον Κύπριο ποδοσφαιριστή, αριστερό μπακ, αρκετά χρόνια στον ΠΑΟΚ, συνέχισε και φέτος, έπαιξε στην ΑΕΚ Λάρνακας και θα δούμε και του χρόνου, μια και λέει ότι θέλει να συνεχίσει. Ποιος είναι καλά. Αρχηγός έχει φτάσει πλέον στην Εθνική Κύπρου, έτσι είναι μορφή για το κυπριακό ποδόσφαιρο. Και είναι ίδιος και παράλογος για όσους τον είδε χθες στην Τούμπα. Βέβαια. Λοιπόν, έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα. Θα πάμε τώρα στις δικές σας απόψεις. Data Labs, κέντρο διαβίου μάθησης, Εθνικής Αμήνης 14 για σεμινάρια, μπαρίστα, τουριστικά, οικονομικά και στην πληροφορική. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 22 29 62 με είδη υγιεινής φτύκας στην Καροτούμπα Απόλλωνος 37-39. Επώνυμα πλακίδια ισπανικών και ιταλικών οίκων. Για τέντες, η ειδική Tenda Home, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης. Και στη Χαλκιδική, στη Χανιώτη, τηλέφωνο 2314-30-011 και βεβαίως Ότο Καλογεράς, είπαμε το συνεργείο αυτοκινήτων 2310-694-97. Μηνύματα, γρήγορα. Τα play-off έχουν ακυρώσει ακόμα και το όποιο ενδιαφέρον είχε κάποτε κανονική διάρκεια. Εντάξει, το έχει ακυρώσει. Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Έχει ενδιαφέρον η κανονική διάρκεια. Παλεύουν όλοι για τα play-off. Μάχη γίνεται αυτό. Τα play-off, μη χαθεί κανένας πόντος, ποιος θα μπει. Και πας στα play-off και βλέπεις ένα ξενέρωμα. Βλέπεις εξουθενωμένους ποδοσφαιριστές. Παρόλα αυτά, πρέπει να το ξαναπούμε ότι. Και καλό είναι, δεν είναι κακό. Ότι εδώ στη Θεσσαλονίκη, στον ΠΑΟΚ, αλλά και ο κόσμος είναι πάντα η πιο θετική, είναι η πιο ζεστή. Πάντως, Δημήτρη, μια χαρακτηριστική περίπτωση προπονητή που ήταν κατά των play-offs δεν ήταν ο Σάντος. Ναι, γιατί τα έζησε στην αρχή. Τα έζησε στην αρχή και δεν τα πήρε ποτέ με καλό μάτι. Ήταν πολύ κατά στις δημόσιες τοποθετήσεις, ναι, τουλάχιστον. Έστω και έτσι όμως, εντάξει, μια λύση είναι να μειωθούν σίγουρα οι ομάδες, να μειωθεί η κανονική περίοδος,
να ξεκινούν τα play-off πιο νωρίς και να παίζουν ανά μία εβδομάδα ένα μάτς στο τέλος της σεζόν. Μαζί με τον πρωταθλητή. Αυτό νομίζω είναι το πιο σωστό. Από όλα κάτι θα είναι λίγο διαφορετική κατάσταση. Φίλος βρίζει αυτούς με τους κροτίδες. Για την Μάκρον που ρωτάει ένας φίλος, και του χρόνου νομίζω υπάρχει το συμβόλαιο. Αν δεν κάνω λάθος, θα ξαναπαντήσουμε. Για τον άλλο το φίλο που γράφει για τον Σταύρο ότι δίνεται λάθος μήνυμα λέγοντας ότι δεν έχει καμία δικαιολογία ο ΠΑΟΚ αν δεν κερδίσει την Τετάρτη. Φίλε, κάποια πράγματα πρέπει να λέγονται. Πρέπει να λέγονται όταν διαπιστώνεις καταστάσεις. Πρέπει να πιέζεις όσο μπορείς περισσότερο. Δεν τους πάρει κανένα στο κεφάλι, ούτε αν δεν κερδίσουν Τετάρτη, ούτε αν δεν βγουν πρώτοι. Αλλά αυτός ο ΠΑΟΚ, και ειδικά μετά την κατάκτηση του κυπέλου, αυτοί οι ποδοσφαιριστές πρέπει να πιεστούν. Πρέπει. Κάθε μέρα, από όλους. Από εμάς. Φυσικά από τον προπονητή τους πρώτων απ' όλων που τους πιέζει. Από τον μεγάλο μέτωχο που την Παρασκευή, το Σάββατο του συνάντησε. Το Σάββατο. Ναι, πρέπει να πιεστούν. Να πάρουν τα σωστά μηνύματα. Δεν τελείωσε χρονιά στο κύπελο. Δεν είναι έτσι απλά επιτυχημένη χρονιά επειδή πήραν το κύπελο. Δεν γίνεται ο ΠΑΟΚ να χάσει τα play-off από την ΑΕΚ, από τον Παναθηναϊκό. Δεν γίνεται. Αν τα χάσει, είπαμε. Άλλη συζήτηση τότε. Τώρα όμως αυτή τη στιγμή πρέπει να πιεστούν. Και γι' αυτό είχαν και χθες μια καλή νοοτροπία. Το θετικό και αξιοσημείωτο είναι ότι το έχουν αντιληφθεί και οι ίδιοι, ότι στα παιχνίδια με ΑΕΚ και Παναθηναϊκό δεν ήταν καλή και στο χθεσινό με Πανιόνιο σαν να έκαναν το restart για τη συνέχεια των play-offs. Αυτό δήλωσε και ο Τζάλο Μακάμπος, ο οποίος ανέφερε ότι δεν χωράει άλλη απώλεια βαθμών στα εναπομείναντα παιχνίδια. Έχει περάσει και στη δική του νοοτροπία. Προκριματικά Champions League. Γιατί να την δώσει την ευκαιρία σε άλλη ομάδα κατώτερη από αυτόν, σίγουρα, γιατί όλοι είναι κατώτεροι. Ο ΠΑΟΚ. Επειδή πήρε το κύπελο, επειδή μπορεί να χαλάρωσαν, επειδή μπορεί να σκέφτεται τις διακοπές ή για χίλιους δυο άλλους λόγους. Πρέπει να πιέζονται κάθε μέρα, γιατί κάθε μάτς είναι τελικός. Την Τετάρτη είναι το πιο κρίσιμο μάτς απ' όλα. Αυτό θα κρίνει την πορεία. Το μάτς Τετάρτης. Και στην τελική να το δούμε βάσει ρόστερ. Μόνο το ρόστερ του ΠΑΟΚ μπορεί να δικαιολογεί εν μέρη παιχνίδια ανά τρεις ημέρες. Που ναι, μεν είναι κουραστικό, ναι, μεν είναι χαμηλό το επίπεδο όπως αναφέραμε προηγουμένως, αλλά βάσει συγκριτικά μάλλον με τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ και τον Πανιόνιο, ποια ομάδα έχει το ρόστερ που μπορεί να καλύψει τις απαιτήσεις των play-offs? Κανείς δεν τη έχει. Δεδομένη στιγμή. Θα είναι αποτυχία αν δεν τα καταφέρει ο ΠΑΟΚ να πάρει την πρωτιά έτσι όπως ξεκίνησε κιόλας, και αυτό θα πρέπει να έχουν στο μυαλό τους. Να είναι αγχωμένοι. Έτσι είναι. Στον ΠΑΟΚ πέσει, θα είσαι αγχωμένος κάθε μέρα. Όταν τελειώσει η σεζόν και πετύχει τους στόχους σου, θα χαλαρώσεις, θα ερεμήσεις, θα εφησυχάσεις, θα πας διακοπές κτλ. Μέχρι το τελευταίο παιχνίδι θα είσαι πιεσμένος. Όποιος μπορεί. Όποιος δεν μπορεί και νιώθει ότι τελείωσε η χρονιά και ότι όλα καλά και ωραία, πήραμε το κύπελο, πήγαμε στο Λευκό Πύργο, δεν είναι για τον ΠΑΟΚ που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό. Είναι πολύ εύκολο και είπαμε, ο καθένας έχει και απόψεις και ρόλο έχει ο καθένας. Και έτσι γίνεται στον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, θα ανοίξουμε γραμμές με το που επιστρέψουμε. Α, έχετε και άλλα μηνύματα. Ναι, έχουμε και εδώ μηνύματα ποδοσφαιρικά για παίχτες, για τον Γκάμπος και για τον Σάχοφ. Είπαμε, θα τα διαβάσουμε με το που επιστρέψουμε στο τελευταίο ημίωρο μαζί και με τις γραμμές. Ανοίγουμε και γραμμές για να ακούσουμε τις δικές σας απόψεις για όλα όσα υπόθηκαν. 23-10-287-888. Το διαβάσαμε το μήνυμα, είπαμε και τις απόψεις μας ότι είναι στον ΠΑΟΚ, πρέπει όλοι να πιέζονται μέχρι την τελευταία μέρα. Φίλε, δηλαδή σε παρακαλώ. Και ειδικά όταν μιλάμε για ομάδα και παίχτες με αξία, που είναι καλύτερα από τους άλλους και δεν είναι δυνατόν να αποδέχονται την ήττα έτσι εύκολα ή την αποτυχία στα play-off, και θα πιέζονται. Όπως πιέζονται και τον προπονητή τους και από τον μεγάλο μέτοχο φυσικά, μέχρι την τελευταία στιγμή, μέχρι την τελευταία φάση. Μηνύματα, να δούμε τι λέτε για διάφορους ποδοσφαιριστές. Και φορτώνουν και οι γραμμές σιγά σιγά. Ναι. Πες εσύ τα μηνύματα. Έτσι γρήγορα, γρήγορα. Πού είναι τα μηνύματα? Έχουμε κόσμο που περιμένει. Ναι, έχουμε τους πρώτους φίλους. Ας ξεκινήσουμε και τα βλέπουμε τα μηνύματα συνέχεια. Καλημέρα, καλό μεσημέρι. Γεια και χαρά. Χαίρετε. Να πω ότι αυτός που πέταξε την πύρα
ήταν οπαδός του Παναθηναϊκού, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι. Πώς αγαπούσε τον Παναθηναϊκό αυτός ο άνθρωπος για να κάνει τόσο μεγάλη ζημιά στην ομάδα του? Αυτό θα πρέπει να το καταλάβουμε και να καταλάβουμε ότι ο χειρότερος εχθρός της ομάδας δεν θα μπορούσε να κάνει χειρότερη ζημιά. Άρα όποιος πάει να κάνει κάτι τέτοιο στην ομάδα του δεν είναι οπαδός της ομάδας του. Είναι σαν να, στην Τούμπα σαν να φοράει ερυθρόλευκη φανέλα και να αντιμετωπίζεται με τον ανάλογο τρόπο. Mm-hmm. Είναι τραγικά αυτά που συμβαίνουν. Δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος να λέει ότι αγαπάει την ομάδα. Δεν αγαπάει γύρω του μια ομάδα. Αγαπάει τον εαυτούλη του και του αρέσει αυτό που κάνει γιατί κάνει μαγιά. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Φιλάρετε, οι άλλοι που είναι γύρω. Οι άλλοι που είναι γύρω φοβούνται, αλλά κάποιοι άλλοι πιο γύρω από αυτούς μπορούν να το αντιμετωπίσουν. Και αυτοί πρέπει να το αντιμετωπίσουν πάση θυσία. Γιατί εμένα δεν μου αρέσει που δεν ξεκίνησαν οι τιμωρίες από το τελευταίο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Σημαίνει ότι μας την έχουν στημένη. Εντάξει. Αύριο είναι η εκδίκαση. Ορίστε. Αύριο είναι η εκδίκαση. Ναι, αλλά δεν θα προλάβει. Θα προλάβει να γίνει, να βγει η ποινή και να... Ναι, είναι λίγα. Είναι λίγα, βγαίνει αυθημερών. Μάλιστα. Δηλαδή μπορεί να τιμωρηθεί στο τελευταίο παιχνίδι η έδρα. Βέβαια. Μάλιστα. Του Παναθηναϊκού λες η έδρα. Όχι του Παναθηναϊκού. Με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα. Α, λες για την υπόθεση του ΠΑΟΚ. Βέβαια. Η υπόθεση του ΠΑΟΚ είχαν απεργία δικηγόροι. Και πολύ δεν ωραία. Ήταν προς το συμφέρον του ΠΑΟΚ, δηλαδή δεν μπορούσε να κάνει κάτι ο ΠΑΟΚ να αποφύγει. Δεν το επιδίωξε. Δεν το επιδίωξε. Ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή καθυστερεί τόσο που δεν θα τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ σαν έδρα φέτος. Θα πάει για του χρόνου. Ναι, είναι πιθανό. Άρα σε αυτή την περίπτωση εμείς το τελευταίο παιχνίδι μας έχουμε το πιστόλι στον κρόταφο. Το φοβάσαι, ε? Φυσικά. Γιατί ένας βλάκας που δεν ξέρω αν καν αν είναι βλάκας αυτός ο άνθρωπος μπορεί να καταστρέψει την ομάδα. Θα προτιμούσες να παίξεις ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός ακόμα και την Brokers Champions League χωρίς κόσμο? Βεβαίως. Βεβαίως. Γιατί δεν μπορώ να εμπιστευθώ όλους αυτούς εκεί που πηγαίνουν και μπαίνουν εκεί μέσα. Μάλιστα. Και επειδή συμβαίνει κάτι τέτοιο, χρειάζεται πάση θυσία οι υπόλοιποι τριγύρω να μπορέσουν να προστατεύσουν την ομάδα. Θέλει πάση θυσία να υπάρξει σχέδιο. Από όλα τα παιδιά. Αυτά τα οποία ξέρουν και μπορούν να το κάνουν. Γιατί το έχουν κάνει. Επί Ζαγοράκη δεν έπεφτε τίποτα. Ούτε Χατζομπετζόδα δεν έπεφτε. Πώς γινόταν αυτό? Mm-hmm. Να είσαι καλά. Έχει καλό μεσημέρι. Για που φτάσαμε. Πάμε επόμενη. Καλησπέρα. Ναι. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα, μα ακούτε? Ναι, ναι, τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ήθελα να πω κάτι. Χθες άκουγα, συγγνώμη, και το λαιμό, τον Σταύρο, την αναμετάδοση, αυτά που πέσανε μέσα, εκείνες όλες που πέθανε οι κροτίδες. Ναι. Ήθελα να πω κάτι. Πριν από δύο μέρες είχε βγάλει ανακοίνωση η διοίκηση ότι θα προστατεύσουν την ομάδα και εκείνη την ώρα πέφτανε αυτά. Εσείς ποια άποψη έχετε? Αφού άκουσες, τι να σου πω, δεν πήραμε θέση. Ναι, Σταύρο, τώρα ναι, τα ακούω, ναι. Εγώ θεωρώ, να ξέρεις, ότι και το παραμικρό να συμβεί θα την πληρώσουμε. Άρα θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σοβαροί. Δηλαδή δεν χαβαλέδες δεν μπορούν να υπάρχουν στο κήπεδο τελευταία αγωνιστική. Δεν μπορούν. Συγγνώμη, κάνει υποτίθεται οι αναγκυρώσεις, βγάζετε εσείς. Συγγνώμη, εσείς όχι. Υπάρχει ΠΑΟΚ, ναι. Το γραφεί, ή ο ΠΑΟΚ το πράγμα. Ναι, ακριβώς. Ότι το συγκρίνουμε το πράγμα. Και επειδή είμαστε στο κόκκινο αυτή τη στιγμή. Εντάξει, αυτό θεωρώ λάθος. Για να τα λέμε όλα, τη στιγμή που στα μεγάφωνα υπόθηκε κάτι, δεν ξαναέπεσε κροτίδα, αλλά γενικά. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σοβαροί και μην κολλάμε στο πέταλο. Όλα τα σημεία είναι επίφοβα. Ο Παναθηναϊκός δεν την πλήρωσε από το πέταλο. Την πλήρωσε από τα επίσημα. Η πάγκη είναι στα επίσημα, δεν είναι στο πέταλο. Ναι, αγαπητέ μου. Όλα τα σημεία είναι επικίνδυνα πλέον. Αυτό το πράγμα, στην αναμετάδοση που άκουγα από σένα,
και σκάγανε εκεί πέρα. Συγγνώμη, επειδή δεν τον έβλεπα τον αγώνα. Στο πέταλο ήταν. Άκουγα. Ναι, εντάξει, 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 δεν έχει σημασία. Αλλά θέλω να πω το εξής. Ότι από τη στιγμή που το κάνανε αυτό το πράγμα και η ανακοίνωση της διοίκησης του ΠΑΟΚ λέει ότι θα προστατεύσουμε και θα πρέπει να κάνουμε αυτό το πράγμα. Εμένα, συγγνώμη που το λέω, γελίο είναι. Έγινε, να είσαι καλά. Πρόβλημα είναι. Τεράστιο πρόβλημα. Πάμε σε κάποια μηνύματα. Φίλος γράφει για τον Μπρίγκεβιτς, είναι πραγματικά εκνευριστική η ηρεμία που λειτουργεί ειδικά μέσα στην περιοχή. Είναι φοβερό το ταλέντο αυτό. Άλλος για τον Σάχοφ, ότι έχει θεαματική βελτίωση. Εντάξει. Άλλος φίλος, δέστο και ανάποδα, ο Μάτος του χρόνου θα έχει πάλι 7-8 γκολ. Ο Σάχοφ, νομίζω ότι και οι δύο, και αν δεν έχουν 7-8, από 4-5 θα έχουν. Είναι τέτοια η παρουσία του στο βιογραφικό του, το έχουν ξανακάνει δηλαδή πολλές φορές. Και ο Μάτος έχει ταλέντο σε αυτό το πράγμα, ως δεξιμπάκ να τελειώνει φάσεις, και ο Σάχοφ έχει, το έχει ξανακάνει. Και μάλιστα και σε κρίσιμα παιχνίδια. Όπως σημειώνει και ένας άλλος φίλος, τα περισσότερα γκολ του Σάχοφ είναι στα μεγάλα μάτς. Σωστό. Είναι και αυτό. Λοιπόν, τελευταίο κομμάτι στην εκπομπή. Έχουμε κάτι άλλο ποδοσφαιρικό. Επιστρέφει ο Ερίκη. Να, ναι, να δούμε λίγο επιστροφές και τέτοια. Επιστρέφει ο Κρέσπο. Ο Πέλκας πού θα εκτίσει. Λογικά τώρα. Λογικά. Θα αποφασιστεί. Θα αποφασιστεί πάντως. Στα εκτρέμ είμαστε θεωρητικά αυτή καλά. Αυτή η φάση με την κάρτα του Κρέσπο, την πρώτη που είχε πάρει στο λεωφορείο, επηρέασε, συμπλήρωσε και κάρτες. Ξέρω ότι μια αγωνιστική που έφαγε. Δεν είναι δύο κάρτες, όχι, πάει κόκκι. Α, δεν ξέρω αν πώς τίθεται. Ναι, αυτό δεν. Ξέρω λίγο το ποινολόγιο που προέκυψε μετά από τα πειθαρχικά. Σαν πως το ξέρουν αυτοί που γράψαν αυτού του αγώνα. Δεν ξέρουν τι γράψανε. Ναι. Τέλος πάντων. Ποιος άλλος επιστρέφει, ένας ακόμα επιστρέφει. Α, Κρέσπο και Ρίκη. Mm-hmm. Τραυματισμούς δεν έχουμε. Να δούμε που θα εκτίσει ο Πέλκας. Δεν βλέπω πολλές αλλαγές, είναι η αλήθεια. Πάμε στην γραμμή, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Επειδή δεν άκουσα όλη την εκπομπή σήμερα, δεν ξέρω, χτες είδα λίγο σε αυτό το σταθμό που τέλος πάντων με τα μεσονύχτια μεταδίδει κάποια πράγματα. Και είδα αυτό που είδα. Στην αρχή άρχισα να γελάω από τα νεύρα μου. Όχι ότι νευρίασα, αλλά νευρικό γέλιο, ξέρετε. Υπάρχει συστράτευση εκεί πέρα, έτσι. Δηλαδή, επειδή δεν έχω ακούσει πάρα πολλά από εσάς, ξαναλέω, ούτε τοποθετήσεις ούτε για αυτά που γίναν τις συνεργασίες με αυτούς. Χθες τι είδες? Το βράδυ, την εκπομπή που έδειξε τα πράγματα, τα αθλητικά, τις εξελίξεις κλπ. Αμφισβητούμενες φάσεις? Όχι μόνο αυτό, όλο το κομμάτι της. Το πόσο στεναχωρημένος είναι ο Μπέκ που τον κυνηγάνε στην Ελλάδα, ρε αγόρι μου, αυτά τα κλασικά. Αυτό το ήθος, αυτός ο μύθος. Α, και τη θεατρική παράσταση του Ίβιτς που υπόθηκε κάποια στιγμή. Ναι, και τη φωνή σου, Δημήτρη, που άκουσα ότι, ας πούμε... Εγώ την ερώτηση έκανα συνέντευξη τύπου για να απαντήσει ο Ίβιτς, γιατί δεν έχει μιλήσει ο Ίβιτς. Ακριβώς, ναι, ήταν το μόνο που κάθισαν και βάλαν για να ακουστεί, ας πούμε, απόλυτη τοποθέτηση του Ίβιτς, τέλος πάντων. Αλλά δεν είναι ότι απογοητεύτηκα, απλά συμπεραίνουμε ότι υπάρχει συστράτευση και... Προφανώς θα υπάρχει και ομοφροντία σε οτιδήποτε παρουσιάζει. Ναι, φίλε, να υπάρχει πάνω σε τι? Φυσικά στην κόντρα στον ΠΑΟΚ, αυτό. Ναι, ρε αγόρι μου, και είμαι εγώ Παναθηναϊκός. Ναι. Και μου λες εσύ από 10 μπάντες ναι. ότι κυνηγάνε τον Μπέρκ να τον φάνε ζωντανό. Δηλαδή, έγραψε ένα συνάδελφο στο πώς του γελούσα. Η μαφία κυνηγάει τον Μπέρκ. Αυτός ο άνθρωπος δηλαδή είναι opinion maker. Ναι. Κατάλαβες, δηλαδή, άμα του πεις να πάει ευθεία θα στρίψει. Αλλά είναι opinion maker αυτός εδώ. Εντάξει. Ναι. Το βίντεο δεν το έχει δει κανείς. Ακριβώς το βίντεο. Το βίντεο πλέον παίζεται από τη στιγμή που εμπλέκεται και ο Κρέσπο, δεν παίζεται την αρχή. Ναι, ακριβώς. Και το ξεκίνημα του Μπέρκ που πάει να κάνει μαρκάρισμα από παιχνίδι ράγκμπι στον συγκεκριμένο άνθρωπο. Έτσι. Αυτός ο μύθος λοιπόν που μαρκάρει με μαρκάρισμα ράγκμπι, τουλάχιστον εμένα έτσι μου φάνηκε. Ας είναι και σταματημένη η φάση, τι θα πει δηλαδή, και μετά ορμάνω όλοι επάνω. Δηλαδή, από το ξεκίνημα δεν το βλέπουμε? Το βλέπουμε από τη στιγμή που ο Κρέσπο, ας πούμε,
πήγε να βάλει το πόδι του, φυσικά και βρέθηκε μπροστά στο θεματοφύλακα και φυσικά αν του βγει μπάλα και τη χτυπούσε θα έμπαινε γκολ. Αυτό είναι. Εντάξει, αν έκανε κάποια παράβαση. Νομίζω ότι πρέπει να σκεφτούμε ότι επειδή είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση ο Παναθηναϊκός, ναι, κάνουν ό,τι μπορούν, έτσι πιστεύουν, για να ναι, σώσουν καταστάσεις και δυστυχώς ναι, τα χειροτερεύουν. Το ότι βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, αυτό φάνηκε, όπως και όλοι είναι σε δύσκολη θέση. Φυσικά όχι, όχι, με... γενικά για το μέλλον του. Για το μέλλον του, όχι μόνο τώρα για την εβδομάδα αυτή, για το μέλλον του γενικά. Εννοείται. Και θέλουν κάπως να βοηθήσουν και το κάνουν ακόμα χειρότερα. Και για τη χρονιά 11 μηνών που θα ξεκινήσουν σε λίγες μέρες. Καλά αυτό. Και δεν είναι μόνο εσύ. Αυτοί προετοιμάζουν το έδαφος για την πώληση του Μπέρκ. Είναι σαφές. Για την αποχώρηση του Μπέρκ. Δηλαδή πρέπει να δείξουν στον επιθέμενο αγοραστή ότι δεν μπορούμε να τον κρατήσουμε γιατί του φέρονται βάναυσα στην Ελλάδα. Όχι, δεν μπορούμε να τον κρατήσουμε γιατί φοβάται ότι δεν θα πληρωθεί. Και, την, και εσωτερική κατανάλωση. Και εσωτερική κατανάλωση. Και δυστυχώς όλα αυτά οδηγούν μέχρι και σε συνεννοήσεις με τον Ολυμπιακό, με τον αιώνιο εχθρό. Ακόμα εννοείται και εκεί. Ακόμα ναι, και ομοβροντίες, εκεί. Αυτά που λέγαμε. Τα αμοιβαία ωφέλη όλων. Από το χαντάκι και κάτω. Τέλος πάντων. Και οι Παναθηναϊκοί βλέπουν, δεν είναι χαζοί. Ναι. Έγινε, να είσαι καλά. Ναι. Καλό μεσημέρι. Πάμε στους δύο τελευταίους. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Αντί να τους δώσετε συγχαρητήρια που επαναφέρουν ταινία επική το «Επιστροφή στο μέλλον» σαν νέοι Spielberg που πήγαν την τηλεόραση στα ασπρόμαυρα χρόνια 1980 ας πούμε με κομμένες φάσεις, με οτιδήποτε, τους μαλώνεται και από πάνω. Τι να κάνουν, αυτοί οι Δημήτρη κρατήσαν το σημείο που ο Κρέσπο ρίχνει τον Μπέρκ. Ναι. Τώρα που τον δίνανε χαστούκια ο Μολέδο, ο Χούλτ εδώ, ο Χούλτ είπε το απίθανο. Δεν ήμουν κοντά στη φάση, λέει, και δεν θυμάμαι τι έγινε. Είναι σαν τον Κομίνη που έφυγε πριν τραυματιστεί ο Ίβιτς. Δηλαδή, ο Χουλκ, εσύ, δίνει χαστούκια στο Σάκοφ. Χτυπάει τον Κρέσπο όταν είναι κάτω και λέει, δεν είμαι, λέει, δεν θυμάμαι καλά. Ο Νίλς Χόλκεσον, δε φίλε. Νίλς Χόλκεσον. Για τρέλα. Λάνε τρέλα γάβρικη, κανονικά. Δηλαδή, πήρανε τα μαθήματα από το λιμάνι και πουλάνε κανονικά τρέλα και εμείς, ας πούμε, πρέπει να πέσουμε έτσι στο δικό τους αυτό. Εντάξει, θα πέσουμε και θα τους πουλήσουμε και εμείς τρέλα. Επειδή αυτός που έγραψε για... Τι έγραψε, αμυχή, έγραψε ο αγαπητός ιατρός, ο καρδιολόγος. Όχι, κάποια άλλη ορολογία χρησιμοποίησε και αυτοί απλώς το εκδόρα, μεταφράζουν. Εκδόρα, ναι, ναι, εκδόρα, το ίδιο πράγμα. Εγώ ξέρω τι προτείνω, επειδή οι καρδιολόγοι δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι με κεφάλια, να βάλουμε ορολόγο την επόμενη φορά. Που θα έχει μια μεγαλύτερη σχέση, ρε παιδί μου. Δεν έχει σημασία με ποιο μέρος του σώματος, αλλά θα μπορεί να διαγνώσει τέτοιου είδους τραύματα. Ο ουρολόγος θα είναι και πιο αντικειμενική η άποψή του. Εντάξει, τώρα αυτό το πράγμα, παιδιά, που γίνεται είναι τρομερό, έτσι. Δηλαδή, αν βλέπατε το ρεπορτάζ, είχαν βγάλει τα πάντα ότι ο ΠΑΟΚ τόσησε, ότι δεν υπήρχε τραυματισμός, ότι φαίνεται εδώ παντού το θέατρο. Χώρια για όλα τα υπόλοιπα. Σε ένα μάτσο δηλαδή που ο ΠΑΟΚ τελείωσε με τρεις κόκκινες, έτσι δεν είναι? Κρέσπο, Βουάρντα και Σάχο. Ναι. Ναι, παρουσιάζεται ότι βγήκε γευνοημένος. Δηλαδή τι άλλο έπρεπε να κάνει, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ για να είναι αδικημένος, να φάει 12 κόκκινες. Σε ένα μάτσο που ο διαιτής τολμάει να γράφει ότι έφυγε από το γήπεδο λόγω της σύραξης. Εντάξει, αυτός ο διαιτής Δημήτρη το έχει δείξει το ποιόν του για το εναντίον του ΠΑΟΚ εδώ και χρόνια. Για μένα ο ΠΑΟΚ, αν τον επιτρέψει να ξαναδιαιτητεύσει και αυτόν και τον Τάτσι. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο Τάτσι περνάει στο απειρόβλητο. Ο άνθρωπος που άφησε το... Δηλαδή αν παραιτήθηκε ο Καλφόγλου, ρε παιδιά, για εκείνη τη φάση τελικού, ο Τάτσις για το offside του Ζιλμπέρτο τι έπρεπε να κάνει? Που είναι και αυτός ο οποίος λέει ουσιαστικά από όλες τις μπουνιές που πέσανε ότι ο Σάχοφ βαράει τον Κουλιμπαλί. Ναι. Μόνο αυτό είδε δηλαδή από τη σύραξη. Όλοι κρίνονται. Τέλος πάντων. Όλοι κρίνονται, εντάξει, κρίνονται, καλά είναι ο ΠΑΟΚ να είμαστε ενωμένοι. Για μένα θεωρώ μεγάλη ήττα και μόνο που συζητάμε, ενώ ο ΠΑΟΚ δέχεται τέτοιο πόλεμο, να γίνει το μάτς και κλεισμένο των θυρών για να γλιτώσουμε τον κάθε πλάκα. Για μένα πραγματικά θα είναι τεράστια ήττα και μόνο που το συζητάμε. Δηλαδή θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να βρει τον τρόπο να αυτοπροστατεύεται. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή πώς μπορούμε να διαλυθούμε έτσι, επειδή κάποιος μπορεί να έρθει για το χαβαλέ του ή μπορεί ακόμη και στημένος να είναι και να τους κάνουμε το χατήρι. Θα πρέπει να έχει το νου του οποιοδήποτε έρθει με σκοπό είτε να κάνει προβοκάτσια ή επειδή είναι κολλημένος ότι θα φύγει μόβ από το γήπεδο, ούτε φυλακές ούτε τίποτα. Θα φύγει μόβ, θα το μαζεύουν τέσσερις. Αυτό θα πρέπει να έχει στο νου του. Όλα τα άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Έγινε. Να είσαι καλά. Κοίτα που αγχωθήκαμε τώρα για την άλλη Τετάρτη. Καλησπέρα στον επόμενο. Έπεσε. Εδώ φτάσαμε, σε αυτό το σημείο. Πρόταση στην ΠΑΕ, αν δεν τιμωρηθεί η Τούμπα
να μην εκδώσει εισιτήρια. Λέει για αυτό το. Ναι, ναι. Και αυτό κανονικά πρέπει να υπάρχει μία. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, να παίρνει μία άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος φιλάθλου ιδιότητας να μπαίνει στο γήπεδο. Δηλαδή δεν μπορεί ένας άνθρωπος εχθές που ξέρει όλα αυτά που προηγήθηκαν να μπορεί να ρίξει το παραμικρό μέσα στο. Άμα δεν τα ξέρει, αυτό σου λέω. Δεν απαντάει σωστά τις ερωτήσεις, δεν μπαίνει στο γήπεδο, ρε φίλε. Πρέπει να έχει μία επαφή με την πραγματικότητα. Να ξέρει τι γίνεται, τι είναι αυτό που βλέπουμε. Αυτό που λέγαμε στη δεκαετία του 80 που έλεγε ποιο παίζει, πόσο είναι. Δεν μπορεί τώρα στο 2017 ρε. Στο Βιγερεάλ όταν παίζαμε, έξω από το γήπεδο είναι με τα κασκόλια τη Βιγερεάλ, γιαγιάδες ήταν. Και λέμε ποιον παίζει η Βιγερεάλ σήμερα. Ναι, εντάξει, είναι έτσι. Αλλά η άλλη είναι γιαγιά, δεν πειράζει που δεν ξέρει. Η υπόθεση εκδικάζεται την Πέμπτη. Τις ΕΠΟ οι επιτροπές δεν βγάζουν απόφαση την ίδια μέρα. Η απόφαση θα βγει ή Παρασκευή ή Δευτέρα. Τι να πω τώρα, δηλαδή, εντάξει, εδώ που φτάσαμε. Ας δούμε, θα γίνει αγωνιστικά και Τετάρτη και Κυριακή και μέχρι το τελευταίο παιχνίδι. Θα δούμε. Το μπάσκετ, τα πλέον έχουν τελειώσει. Όχι, συνεχίζονται. 2-1, 2-1 κερδίζει ο Παναθηναϊκός και 2-0 κερδίζει ο Ολυμπιακός. Α, έχει άλλο ένα. Ναι. Στον Πειραιά. Τι σημαίνει, ναι. Έχω το κουτί στο σπίτι, δεν ξέρω. Γιατί θα το πάρει κανείς με τον Πειραιά. Όχι, αυτό λέω. Δεν ξέρω, δεν έχει το σπίτι. Κλείνουμε. Γρήγορα, γρήγορα, γιατί βιάζει το Χρήστο Τσαλτίδης. Ναι, πάρα ναι, πολλές να εξελίξεις στον Άρη. Λέει ότι θα είναι καυτός ο Ιούνιος. Το ρεπορτάζ τρέχει. Έτσι. Πήρε καιρό. Τι είναι, θα είναι καυτός ο Ιούνιος. Κάνουμε θα μπάνια. Έχει κοσμογονικές αλλαγές θα έχει ο Άρης. Κάπως έτσι είπε. Κάπως έτσι το είπε. Δεν ξέρω, εσύ κάνει μαζί το εκπομπή το πρωί. Δεν ξέρω, δεν έχω την ενημέρωση. Από την προπόνηση βλέπουμε ότι Κρέσπο και Ενρίκε είναι πανέτοιμοι, παίζουν κανονικά την Τετάρτη. Για τον, Πέλκα δεν υπάρχει ακόμα απόφαση. Δύο λοιπόν σίγουρα οι επιστροφές του ΠΑΟΚ. Να δούμε και ο Πανένος τι θα έχει. Κλείνουμε με Data Labs, κέντρο διαβίου μάθησης Εθνικής Αμήνης 14α. Αν θες να γίνεις επαγγελματίας μπαρίστα, για σεμινάρια εξειδίκευσα τουριστικά, στα Data Labs μπείτε και datalabs.edu.gr για πιο πολλές πληροφορίες. Με ΠΑΟΚ 24 τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 12.